θα υποστεί συνέπειες. Αυτό που λες όμως, το θα υποστεί συνέπειες, που το πιστεύω ότι το πιστεύεις και φαντάζομαι ότι δεν θα πω όλοι γιατί υπάρχουν και τα κακά παραδείγματα, αλλά οι περισσότεροι γονείς θα αισθανόντουσαν το ίδιο. Δηλαδή, αν ο σύζυγος πειράξει, βιάσει, δεν ξέρω τι να πω, χαϊδέψει, οτιδήποτε. Το παιδί, βεβαίως μπορώ να καταμπώ στην ψυχολογία μιας μάνας η οποία θα τρελαθεί. Τελείωσε, blackout. Δεν τρελαίνεσαι. Μισό λεπτό. Με λογική δεν σκοτώνεις. Ναι. Ναι, αλλά όταν βγεις έξω από τον εαυτό σου, τρελαίνεσαι. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι και έχουμε μάθει ότι δεν έχει βγει ένας άλλος έξω από τον εαυτό του. Πράγμα το οποίο εσένα σε εμποδίζει να χάνεις την ισορροπία. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις όμως, δεν βγει γη από τα πόδια σου. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά που λες. Ρωτάω όμως, γιατί μου λες για τον άντρα σου. Εάν ο γιος σου που τον έχεις μεγαλώσει έτσι ωραία, πολύ καλά, με αγάπη. Ο κάθε γιος της, κάθε μάνας. Ναι. Γιατί είναι, τώρα μιλάμε άλλο για ένα ξένο και που μπορεί να γίνει ο σύζυγός μας. Και σαν μάνα να το συντονίσουμε. Και άλλο το παιδάκι μας. Και σαν μάνα τον Καριόλη θα τον φάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό το πράγμα. Με το έτσι το ίδιο έτσι μπαμ όπως ήρθε για το σύζυγο και ακριβώς το πες ακριβώς το ίδιο πράγμα αισθάνεσαι. Εγώ θέλω να προστατεύσω, δεν να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Θέλω να προστατεύσω το παιδί αυτό. Το καταλαβαίνω. Που το βιάζουνε. Που υπάρχουν χιλιάδες παιδιά αυτή τη στιγμή. Ναι. Που τα ζουνε μέσα στα σπίτια τους. Και ή τα καλύπτουν οι μάνες, ή καλύπτουν οι πατέρες, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω να σκοτώσω άνθρωπο. Εγώ θέλω να προστατεύσω εσένα. Το κατάλαβα. Δηλαδή, άμα δω έναν άνθρωπο να έρχεται με ένα μαχαίρι και να σου κάνει έτσι, και έχω τη δυνατότητα να πάρω ένα βάζο, να του κάνω έτσι και να πέσει, θα το κάνω. Αυτό προστατεύει. Δεν θέλω να σκοτώσω άνθρωπο. Θέλω να σωθείς εσύ. Ναι, αλλά την ώρα όμως που γίνεται η πράξη.